Υπουργοί, κυρία Περιφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, στην Κασιόπη, στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο, σήμερα γράφεται η πρώτη πράξη μιας πολύ σημαντικής τουριστικής στρατηγικής επένδυσης. Πριν από λίγες μόνο ημέρες, στην Αθήνα, στο Ελληνικό, ξεκίνησαν επιτέλους οι εργασίες για την πολυδιάστατη ανάπλαση και αναβάθμιση ολόκληρου του νοτιού μετώπου της Αττικής. Πρόκειται για δύο εγχειρήματα σε ξεχωριστές γωνιές της χώρας. Δύο εγχειρήματα τα οποία όμως έχουν τον ίδιο αναπτυξιακό χαρακτήρα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέο πλούτο. Διαφορετικής κλίμακας, σίγουρα, αλλά κοινής ταυτότητας, καθώς αξιοποιούν δημόσια γη με τη σύμπραξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Είναι και οι δύο επενδύσεις που δοκιμάστηκαν από αμέτρητες ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις. Είχαν όμως τη δύναμη να τις υπερβούν ώστε να υπηρετήσουν τελικά τον στόχο τους. Να δώσουν όθηση στην εθνική οικονομία, να δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης, να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων, αλλά και το περιβάλλον στις περιοχές τους. Μια επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ξεκινά λοιπόν ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια διαδικαστικών εμποδίων. Αναφέρθηκε ο κύριος Σάντης στην επώδυνη περιπέτεια την οποία χρειάστηκε να ξεπεράσει 11 προσφυγές στα δικαστήρια, 2 προεδρικά διατάγματα, 10 υπουργικές αποφάσεις, 54 εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες κάθε βαθμίδος, είτε αυτό είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, είτε οι διάφορες τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων, διευθύνσεις δασών και όλα αυτά, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο άνοικε η έκταση, είχε αναδείξει τον πλειοδότη ουσιαστικά από το 2013. Είχε υποτίθεται ακολουθηθεί η πιο σύντομη και ευέλικτη διαδικασία του λεγόμενου fast track. Φοβάμαι ότι δεν ήταν ούτε fast και παραλίγο να χαθεί και το track. Και μάλιστα σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το ενημερωτικό υλικό για τις περιπέτειες που πέρασε αυτή η επένδυση μέχρι που να φτάσουμε στο σημερινό σημείο, μια κουβέντα που μου είχε πει ένας άλλος επενδυτής, ο οποίος μάλιστα έχει και στενή σχέση με την Εκκλησία, ο οποίος αφού πέρασε από μια αντίστοιχη διαδικασία για να δρομολογήσει τη δικιά του επένδυση, έκρινε σκόπιμο να χτίσει και ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας Υπομονής. Τα σχέδια είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να αναγείρετε ένα αντίστοιχο στη δικιά σας έκταση. Έχει μια σημασία, νομίζω, να υποθούν κάποιες αλήθειες γύρω από αυτήν την επένδυση. Κρατώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι θα οικοδομηθεί μόλις το 7% μιας έκτασης 490 στρεμάτων. Για το υπόλοιπο θα είναι ουσιαστικά χώρος πρασίνου, όπως και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι τα έργα τα οποία θα γίνουν, οι σουίτες, το ξενοδοχείο, είναι έργα τα οποία δένουν με τη φυσική μορφολογία, είναι σχεδιασμένα προφανώς με βιοκλιματικές προδιαγραφές, μιλάμε δηλαδή για πράσινα κτίρια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν και προχωρημένα συστήματα αφαλάτωσης, τα οποία θα αρδεύουν τον περιβάλλοντα χώρο, προφανώς μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σύγχρονα συστήματα διαχωρισμού και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ενώ προφανώς και ένα τέτοιο έργο πρέπει να διαθέτει αντιπυρική προστασία δικιά του για να μπορεί να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 1000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 500 από τη στιγμή που το έργο θα λειτουργήσει. Και βέβαια, το έργο θα εισφέρει σημαντικά στα δημόσια ταμεία. Συγκρατώ το γεγονός ότι θα αποφέρει παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε τέλη και φόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση
του νησιού. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να κάνουμε μια αναφορά σε αυτά τα οικονομικά μεγέθη, καθώς αυτή η επένδυση δρομολογείται σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μετά την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος του κορονοϊού, και γι' αυτό και αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή τη συγκυρία, σε οποιαδήποτε άμεση ξένη επένδυση τελικά δρομολογείται στη χώρα μας. Και βέβαια είναι ένα έργο το οποίο συμβολίζει τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τις οποίες θέλουμε να δρομολογήσουμε με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στην πατρίδα μας. Και γιατί σε συνδυασμό με πολλές άλλες παράλληλες πρωτοβουλίες για τις οποίες είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα, είτε μιλάμε για την αποκατάσταση του Αχίλλειου, είτε μιλάμε για την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, όλα αυτά θα ενισχύσουν την Κέρκυρα ως έναν παγκόσμιο προορισμό επισκεπτών. Εξάλλου, το νησί των Φεάκων υπήρξε ανέκαθεν σταυροδρόμι και κράμα πολιτισμών. Και πρόκειται, θα σας έλεγα, για τον τουρισμό τον οποίον χρειάζονται χώρες όπως η Ελλάδα του 21ου αιώνα. Οι υποδομές που αναβαθμίζουν τις περιοχές στις οποίες δημιουργούνται είναι πρωτίστες, και θα επιμείνω πολύ σε αυτό, υποδομές οι οποίες σέβονται το περιβάλλον και προσελκύουν όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τέτοιες μονάδες πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες ενός ολόκληρου τόπου. Προϊόντα, την κουζίνα του, τις τοπικές ταβέρνες, την παράδοση, φυσικά τις ομορφιές του. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Ίσως το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι στη Μυσσηνία, όπου μεγάλες τουριστικές επενδύσεις πια συνεργάζονται με τοπικούς παραγωγικούς φορείς, προωθώντας ουσιαστικά όλο τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής. Και σε μια τέτοια αντίληψη κινείται και η πολυεπίπεδη τουριστική δραστηριότητα την οποία οραματιζόμαστε. Ο φυσιολατρικός, εναλλακτικός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός. Κυρίες και κύριοι, θέλω να επισημάνω για ακόμα μία φορά το πόσο σημαντική είναι αυτή η νέα αντίληψη την οποία πρεσβεύουμε για την τουριστική ανάπτυξη. Έχω γίνει και εγώ κοινωνός κάποιων αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την επένδυση αυτή. Θα ήθελα όμως σε όσους προβληματίζονται, πιστεύω καλοπροαίρετα, για το αν ακολουθούμε το σωστό δρόμο, να σκεφτούν ποια είναι η εναλλακτική. Η εναλλακτική θα ήταν να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, να μην δημιουργούμε καινούριες αίσθησης απασχόλησης και να μην καταφέρνουμε τελικά ούτε το περιβάλλον να προστατεύσουμε, διότι πολλές φορές εκτάσεις οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες δεν δημιουργούν και τα κίνητρα για την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντος. Και πολλές φορές, εκεί που μπορούμε και επιτυχάνουμε μέσα από προεδρικά διατάγματα οργανωμένη δόμηση, με χαμηλή κάλυψη και με χαμηλούς συντελεστές δόμησης, η προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο αποτελεσματική από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η δόμηση τελικά αναπτύσσεται άναρχα, με τα αποτελέσματα να είναι λίγο πολύ γνωστά και ορατά σε όλους. Θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και για να μπορέσουμε να έχουμε στη χώρα πολλές ξένες επενδύσεις, θα πρέπει να μην περνάει ο κάθε επενδυτής από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ώστε να χρειάζεται η παρέμβαση υπουργών για να λύνονται κάθε φορά σημειακά τα προβλήματα. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον Νίκο τον Παπαθανάση για το γεγονός ότι έσκυψαν πάνω σε αυτή την επένδυση, όπως έχουν κάνει και σε πολλές άλλες, για να μπορέσουμε να λύσουμε, να ξετυλίξουμε αυτό το περίπλοκο κουβάρι το οποίο κληρονομήσαμε. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι έτσι. Και ο σκοπός μας είναι οι διαδικασίες να είναι γρήγορες για όλους τους επενδυτές. Ανά πάσα στιγμή, όποιος αισθάνεται
ότι κατά οποιοδήποτε τρόπο αδικείται έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτό το οποίο έχει και τον τελικό λόγο όταν πρόκειται για οποιαδήποτε εγνωμάτευση έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε κράτος δικαίου. Το ελληνικό κράτος πρέπει να τιμά την υπογραφή του. Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Και βεβαίως από τη στιγμή που ένας επενδυτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια επένδυση βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου, η δουλειά της πολιτείας είναι να ελέγξει ότι θα κάνει ακριβώς αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί. Και αυτή είναι και η δικιά μας πρόθεση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκτέλεση του έργου, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Τώρα είναι και στο συμφέρον του επενδυτή το έργο να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και η τοποθεσία αυτή που ονομάζεται Ερημίτης να διαψεύσει το όνομά του, να είναι μια τοποθεσία πια η οποία θα σφίζει από ζωή, θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας και όταν με το καλό ολοκληρωθεί η επένδυση και γίνει ο συνολικός απολογισμός, πιστεύω ότι και αυτοί οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις θα αντιληφθούν ότι οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θέλω να τονίσω ότι είναι μια επένδυση η οποία, παρά τα όσα μπορεί να ακούγονται, στηρίχθηκε ουσιαστικά από όλες τις κυβερνήσεις από το 2013 μέχρι σήμερα, καθώς πολλές από τις άδειες χορηγήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι θα αντιληφθούν ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι τελικά καλό όχι μόνο για τους επενδυτές, πρωτίστως καλό για τον τόπο, καλό για την Κέρκυρα, καλό για τη χώρα. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Σαρή. Σας ευχαριστώ πολύ.